Εσύ ενός άλλου πατέρα δεν πρέπει να βρεθούμε και αναφέρομαι, Πέτρο, στον πατέρα του 30χρονου, ο οποίος δάρει αγρίως, όπως μας έλεγε ο πατέρας του παιδιού αυτού, λέω για το Ρέθυμνο βεβαίως, παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Κοιτάξτε τώρα αυτή την εικόνα που αντικρίζει ένας πατέρας του γιου του, που από τη μια στιγμή στην άλλη κάποιοι τύποι, που το παίζουν λεβέντες στην Κρήτη, η ντροπή της Κρήτης, γιατί έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα και από κριτικούς από το πρωί που μας στέλνουν, αποφάσισαν, επειδή κάτι δεν τους άρεσε, να κάνουν αυτό που κάνουν. Μαρία μου, εγώ βλέπω ότι από την εποχή της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, δηλαδή από το φθινόπωρο του 2013, όπου τότε οι διάφορες ακροδεξιές ομάδες και πρώτα απ' όλα η Χρυσή Αυγή είχαν φτάσει στο πικ της δραστηριότητάς τους. Θυμάστε, από τις λαϊκές αγορές, τα θέατρα, οτιδήποτε, οτιδήποτε θεωρούσαν διαφορετικό, οτιδήποτε θεωρούσαν ότι δεν χωράει στο δικό τους κουτάκι, απ' έξω. Έλεγε μάλιστα ο Κασιδιάρης, θα φάνε πόρτα όλοι όσοι δεν συμφωνούν. Και θα φάνε ξύλο, από ό,τι φαίνεται. Και ξύλο. Λοιπόν, βλέπω ότι υπήρξε μια μεγάλη ύφεση, ειδικά μετά από την ποινική δίωξη της Χρυσής Αυγής, και βλέπω ξανά τώρα μια ανάκαμψη, ξαναβγαίνουν έξω. Λοιπόν, μα τον δολοφόνος του Φίσα είναι έξω, ναι, βέβαια. Με συγχωρείς, η δίκη δεν τελειώνει ποτέ. Όχι ο δολοφόνος του Φίσα, όλοι πρώτα απ' όλα, όλοι οι πρωταγωνιστές, ξέρεις πολύ καλά ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου έχει πει επανειλημμένα, έχει απαιτήσει επανειλημμένα οι κατηγορούμενοι να βρίσκονται στα έδρανα. Ναι, βέβαια. Κανένας δεν πατάει. Έτσι. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι η δημοκρατία και αυτή η δημοκρατία, η καθημερινή δημοκρατία, είναι λίγο και υπόθεση όλων μας. Δηλαδή, το δικό μας δεν βαριέσαι, εκμεταλλεύονται και η Χρυσή Αυγή και η ακροδεξία και ξαναβιώνουν βεβαίως. Γιατί και τους ξέρουμε όλους αυτούς. Καλύπτουν αυτό όλο το ζωτικό χώρο ακριβώς. Η κοινωνία της Κρήτης ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι τύποι που μπορεί να κάνουν. Αυτό το έκανα σε αυτό το παιδί. Φυσικά, αύριο και να το δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το Ρέθυμνο τυχαίνει να είναι και η γενέτειρά μου. Έχω γεννηθεί στο Ρέθυμνο. Οι κλειστές αυτές κοινωνίες το ξέρουν. Υπάρχει λοιπόν μια σιωπή γενικευμένη και μια ενοχή γενικευμένη. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο και κάνει λόγο για ομοφοβικά κίνητρα, Πέτρο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο για το συγκεκριμένο παιδί. Γι' αυτό λέμε ότι κρύβονται ίσως ακροδεξιές ομάδες, ίσως και η Χρυσή Αυγή πίσω από αυτό. Είπε ο πατέρας του παιδιού που μιλήσαμε νωρίτερα, μίλησε για κάποιους τύπους με μαύρα και ξυρισμένα κεφάλια κτλ. Που επιτέθηκαν στο παιδί με σιδερογροθιές. Δηλαδή είναι η ίδια πρακτική. Από ό,τι βλέπουμε. Ό,τι δεν τους αρέσει και όπου διαφωνούν, καθαρίζουν. Ένα μικρό βήμα είναι από το να περάσεις από το ότι θα σου πω εγώ τι θα πιστεύεις, πώς θα ντύνεσαι, τι θα κάνεις στο κρεβάτι σου, τι θα κάνεις στη ζωή σου, ποιο θα είναι το φίλο σου, όλα αυτά θα στα υπαγορεύσω εγώ. Ένα βήμα είναι να σε φέρω και στην τάξη, να σε φέρω πίσω στην τάξη. Συνετήσω. Να σε συνετήσω. Άρα αποδεικνύεται, Πέτρο, λοιπόν, ότι όλο αυτό παλιά έχει ναζιστική τακτική, την οποία τη βλέπουμε έτσι τώρα να εφαρμόζεται. Όλο αυτό βλέπουμε ότι έχει ποτίσει για τα καλά την κοινωνία μας. Και ακόμη κι αν δεν τους βλέπουμε όσο τους βλέπαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει αυτό από την ελληνική κοινωνία και να ξεριζωθεί. Και το χειρότερο είναι ότι οι ίδιοι αυτή τη στιγμή μπορεί να νιώθουν την ανάγκη να βγουν πάλι μπροστά για να τους ξαναδούμε, διότι αν ο μοναδικό περιεχόμενο ήταν αυτή η κτηνώδης βία που είχαν δείξει στο παρελθόν, αν δεν έχουν τίποτα άλλο στην ατζέντα τους να προσφέρουν παρά μόνο τον τζαμπουκά τους και τον τραμπουγκισμό τους, θα επανέλθουν σε αυτό. Σου λέει αυτό πουλάμε, αυτό θέλουν από εμάς, αυτό προσφέρουμε, ας ξαναβγούμε παιδιά στους δρόμους.